Βρισκόμαστε στην Ουάσιγκτον, στην Νεαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα, η οποία ήταν πιο θετική για την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο, στην έκθεση Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο που εξέδωσε εχθές, βλέπει δυνατή την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% για τα έτη 2019 έως 2022, προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση των εκτιμήσεών του ως προς τα πρωτογενή πλεονάσματα, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με το χρέος και την επόμενη ημέρα της εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο το Ταμείο θα επιμείνει στη θέση του για εφαρμογή της μείωσης του αφορολογίου του που έχει προσυμφωνηθεί για το 2020, κατά πόσο θα επιμείνει η εφαρμογή αυτή να γίνει μαζί με τη μείωση των συντάξεων το 2019. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ ότι αυτό θα αποφασιστεί τον Ιούνιο σύμφωνα με τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και επομένως δεν έχει πει το Ταμείο την τελευταία του λέξη σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές στις επόμενες ημέρες, αναμένονται κρίσιμες συναντήσεις. Την Πέμπτη σήμερα έχουμε την συνέντευξη τύπου της Christine Lagarde. Την Παρασκευή θα υπάρξει από τον Paul Thompson αναλυτική αναφορά και ενημέρωση όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας και από εκεί και πέρα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου με την Christine Lagarde αλλά και επόμενες συναντήσεις το Σάββατο, κυρίως στο Washington Group, στο οποίο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, τουλάχιστον να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και του Ταμείου.